Γεια σε όλους λοιπόν, σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Νούφος Δημητράς και αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο που θα ασχοληθούμε με τα ζάνια. Πιο συγκεκριμένα, τι συμβαίνει όταν το ζανοκτόνο πηγαίνει στο έδαφος. Πάμε για intro και ξανά εδώ. Γενικά, η τύχη και η συμπεριφορά του ζυζανίου στο έδαφος εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες. Και αυτοί είναι τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, το είδος των ζυζανίων, αλλά και των φυτών της καλλιέργειας, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους και τέλος, οι κλιματολογικές συνθήκες. Η γνώση για τα παραπάνω είναι απαραίτητη για να καθοριστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του ζυζανοκτόνου, ο περιορισμός των επιβλαβών επιδράσεων της κλασική καλλιέργεια καθώς και η λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον. Όπως έχει υποθεί και σε προηγούμενα βίντεο, η εφαρμογή ενός ζυζανοκτόνου μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Προφυτοκτικά, μετά τη σπορά αλλά πριν το φύτεμα της καλλιέργειας και μετά το φύτεμα μεταξύ των γραμμών. Στην πρώτη περίπτωση, η ενεργοποίηση των ζυζανοκτώνων γίνεται με κατεργασία του εδάφους. Για την ενσωμάτωση του ζυζανοκτώνου, μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος κατεργασίας, καθώς και το ποσοστό υγρασίας του εδάφους. Η καλύτερη ενσωμάτωση γίνεται χρησιμοποιώντας φρέζα. Στην περίπτωση των δύο άλλων εφαρμογών, η ενεργοποίηση των ζυζανοκτώνων πραγματοποιείται με βροχή ή άρδευση, η οποία μετακινεί τα ζυζανοκτώνα σε βάθους 3 έως 5 εκατοστών, όπου είναι το βάθος που φυτρώνουν οι σπόροι από τα περισσότερα ζυζάνια. Στο έδαφος τα ζυζανοκτώνα, που δεν είναι προσρωφημένα στα κολοειδή του εδάφους, μπορούν να αποδομηθούν με τη βοήθεια μικροοργανισμών, με τη βοήθεια υδρόλυθης της, καθώς και με φωτοχημική διάσταση. Τα ζυζανοκτώνα για να απομακρυνθούν από το έδαφος μπορούν να προσρωφηθούν από τα κολοειδή του εδάφους, να εκπληθούν, να εξατμιστούν, να απορρέουν, να απορριφθούν, να απεκριθούν από τα φυτά και τέλος να απομακρυνθούν μαζί με τη συγκομιδή. Η επόμενη σειρά βίντεο μπορεί να είναι η εδαφολογία ή η φυσιολογία. Γράψτε στα σχόλια τι θέλετε να δείτε πρώτο. Η προσρόφηση στα κολοειδή του εδάφους, τα οποία είναι μικρά τεμαχίδια του εδάφους, κάτω του ενός μικρομέτρου, είναι αρκετά υψηλή. Τα κολοειδή μπορεί να είναι ανόργανα ή και οργανικά. Ανάμεσα στα δύο, τα οργανικά υποπροϋποθέσεις μπορούν να προσρωφήσουν μέχρι και 20 φορές περισσότερο από την προσωπικότητα των ανόργανων. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι σε εδάφη που υπάρχει υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας, όπως για παράδειγμα κοπριά, απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες ζυζανοκτώνων για να επιτευχθεί η αντιμετώπιση των ζυζανίων. Σε αργυλώδη εδάφη και όταν το ποσοστό της οργανικής ουσίας είναι άνω του 8%, τα ζυζανοκτώνα στο έδαφος προσδοκούνται σχεδόν στο σύνολό τους και έτσι δεν εκπληρώνουν το σκοπό της εφαρμογής τους. Στο προηγούμενο βίντεο αναφέρθηκε ο ρόλος του pH του ψεκαστικού υλού στην αντιμετώπιση των ζυζανίων. Κατά τον ίδιο τρόπο, το pH του εδάφους παίζει επίσης ρόλο στον ιανισμό του ζυζανοκτώνου. Γενικά, η μείωση του pH στο έδαφος αυξάνει την προσρόφηση σε κάποια ζυζανοκτώνα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι το έδαφος δεν είναι ένα νεκρό πράγμα. Αντίθετα, είναι ένα ολοζωντανό πράγμα στο οποίο συμβαίνουν πράγματα και θαύματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και ζυζανοκτώνα που δεν επηρεάζονται από το pH του εδάφους, τα λεγόμενα μη ιονιζόμενα. Η μετακίνηση λοιπόν ενός ζυζανίου ή αλλιώς έκπληξη μπορεί να γίνει είτε κάθετα προς τα κάτω, είτε κάθετα προς τα πάνω, είτε οριζόντια. Η δυνατότητα και η κίνηση εξαρτάται από την προσρόφηση στα κολοειδή, την υδατοδιαλυτότητα των μορίων, τη δόση και την ποσότητα του νερού. Η εξάτμιση είναι άλλη μια διεργασία που συμβαίνει στο έδαφος όταν έχει εφαρμοστεί ένα ζυζανοκτώνα. Επηρεάζεται από την υδατοδιαλυτότητα και την πίεση των ατμών του.
Η υγρασία και η θερμοκρασία που υπάρχει στο έδαφος παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάτμιση, και αυτό γιατί όταν το έδαφος είναι υγρό υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των μορίων του ζυζανοκτώνου και των μορίων του νερού που υπάρχουν στο έδαφος. Ένας άλλος τρόπος απομάκρυσης του ζυζανοκτώνου είναι και η απομάκρυση με τη βοήθεια νερού άρδευσης ή βροχής, που απορρέει επιφανειακά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ο χρόνος ο οποίος έχει παρέλθει από την εφαρμογή του ζυζανοκτώνου, καθώς και η κλίση του εδάφους. Γίνεται κατανοητό ότι όταν η κλίση είναι μεγάλη, το επιφανειακό νερό παρασύρει τα μόρια του ζυζανοκτώνου. Η απορρόφηση από τα φυτά είναι ακόμα μια διαδικασία απομάκρυσης του ζυζανοκτώνου από το έδαφος. Για τα ζυζάνια που πεθαίνουν, το ζυζανοκτώνο εκδηλώνει τη δράση του. Για τα άλλα όμως, που είναι ανθεκτικά στο ζυζανοκτώνο, μπορεί να μεταβολιστεί σε μη τοξικές ουσίες για αυτά, να μεταφερθεί σε θέσεις που δεν μπορεί να εκδηλώσει δράση, να αδρανοποιηθεί μέσω συμπλόκων και τέλος να απεκριθεί στο έδαφος μέσω ρουζών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μικρό μέρος της ποσότητας του ζυζανοκτώνου απομακρύνεται και μέσω της συγκομιδής της καλλιέργειας. Η αποδόμηση των ζυζανίων χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: τη βιολογική αποδόμηση, τη χημική διάσπαση και τη φωτοχημική διάσπαση. Η πρώτη γίνεται με τη βοήθεια μυκήτων, των ακτινομυκήτων και των βακτηρίων που βρίσκονται στο έδαφος, που χρησιμοποιούν ως τροφή τα ζυζανοκτώνα. Στη χημική διάσπαση γίνεται υδρόλυση των ζυζανοκτώνων. Τέλος, στη φωτοχημική διάσπαση τα ζυζανοκτώνα, όταν απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία, διασπώνται. Είναι σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες που καθορίζονται από το έδαφος, το ζυζανοκτώνο και τις κλιματολογικές συνθήκες μιας περιοχής, ο καθορισμός του χρόνου παραμονής ενός ζυζανοκτώνου στο έδαφος. Ο χρόνος αυτός καθορίζεται από το χρόνο διάρκειας της καλλιέργειας. Και αυτό γιατί η καλλιέργεια που θα ακολουθήσει μπορεί να είναι ευπαθή στο ζυζανοκτώνο. Η επίκτευξή μας ως παραγωγή όταν εφαρμόζουμε ένα ζυζανοκτώνο είναι η μέγιστη αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη δυνατή δόση. Οι λόγοι είναι διάφοροι, όπως ο περιορισμός της δαπάνης εφαρμογής και οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα παραπάνω είναι οι φυσικοχημικές ιδιότητες του ζυζανοκτώνου, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι βιολογικοί παράγοντες και οι διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές. Δρώντας προληπτικά στα υπολείμματα των ζυζανοκτώνων στο έδαφος, μπορούν να ληφθούν ορισμένα μέτρα, όπως η εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στην αντιμετώπιση των ζυζανίων, η μείωση στη δόση της εφαρμογής, η επιλογή κατάλληλου σκευάσματος, η ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος, η γραμμική εφαρμογή των ζυζανοκτώνων, όπου είναι εφικτό, ζυζανοκτώνα με μέση διάρκεια παραμονής στο έδαφος, και τέλος την αναλλαγή των καλλιεργειών. Ο προσδιορισμός των υπολοιμμάτων του εδάφους μπορεί να γίνει με φυσικομαθηματικές μεθόδους στο περιβάλλον του εργαστηρίου ή με βιολογικές μεθόδους όπως οι βιοδοκιμές. Για την αντιμετώπιση των υπολοιμμάτων των ζυζανοκτώνων στο έδαφος χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως η καλλιέργεια ανθεκτικού είδους, οι προστατευτικές ουσίες, η άρδευση, το βαθύ όργωμα, η επιτάχυνση των διαδικασιών αποδόμησης, η προσθήκη χημικών ουσιών, η προσθήκη προσωφητικών ουσιών και τέλος η προσθήκη ενεργού άνθρακα. Αυτό ήταν. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους βίντεο. Κάθε σας like, κοινοποίηση και σχόλιο βοηθάει το κανάλι να αναπτυχθεί. Μέχρι το επόμενο βίντεο που θα μιλήσουμε για τους τύπους των ζυζανοκτώνων, να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια!